Παύλια 2023, τελικός αγώνας μονού που θα διεξαρτηθεί στα δύο νικηφόρα σετ με tie break σε όλα τα σετ. Αριστερά της καρέκλας, ατονόμηρο της Χέρης Αθηνών, Κάπρα Κασάνταν. Καρεσιάς καρέκλας, ατονόμηρος. Ο Αντωνόπουλος Χρήστος κέρδισε την κλήρωση και επέλεξε να υποδεχτεί. Start prepared to play. Πρώτο σερβ. Να μου σταυρακάσετε στο σερβις. Yeah, that they Αντωνόπουλος στο σερβίς. Thank you.
30. Αντωνόπουλος, ένα όλα. Game Σταυράκας προηγείται με 2-1.
15 όλα.
πλεονέκτημα στα βράχα. Σαράντα.
40. Πλεονέκτημα στα βραχάσια. Σερνάλα. Αντωνόπουλος προηγείται με 3-2. Thank you.
Ναι. Διανόλα. Thank you.
Αντωνόπουλος.
40-30. Γέννη και πρώτο σετ, Αντωνόπουλος. 6-2. Δεύτερο σετ στα πράγματα Χριστός. Yeah, no, yeah.
40-30. Παλιά. Πλεονέκτημα άτομο. Πλεονέκτημα Αντωνόπουλος.
Αμπακάς. Παίρνουν τις μπάλες παρακαλώ. Πρώτο γκέιμ. Gracias. Thank you.
9-15. Σταυρακάς, προηγείται με θεία. Thank you.
15 ώρα. Για τα 15.
time. Πλέον εκμαστάβατας. Thank you.
πάλι. Thank you.
Γκέιν, Αντωνόπουλος, 4 ώρα. Thank you.
Κάβρακας, πρόκειται 5-4 δεύτερο σετ. Sarà da 30.
Game Αντωνόπουλος, 6-5.
Thank you.
σύστημα των οπλών. Ευχαριστούμε πολύ που παρευρεθήκατε στα 18 παύλια που διοργανώνει ο Όμιλος Εξουπέρης Κορίνθου. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Ball Kids που για άλλη μια χρονιά ήταν άψογη η παρουσία τους. Συνεχίζουμε με τους επόπτες γραμμών την κυρία Γιαννάκου Χριστίνα, την κυρία Θεοφιλοπούλου Νίκη και τον κύριο Χατζή Σωτήρη. Καλούμε τον διαιτητή, τον κύριο Μαυρίδη Γιάννη, που πάντα μας στηρίζει, την επιδιαιτητή, κυρία Καλόγρη Σάντη, που για μία εβδομάδα ήταν εδώ μαζί μας, και την βοηθό επιδιαιτητή, κυρία Χαρλάφτη Πέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να αναφέρουμε ότι για την οργάνωση του τουρνουά ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια των προπονητών μας, του κύριου Ντέμι Πιτουρά, του κυρίας Μέρη Στέφα και του κυρίου Γιώργου Καπαλιερίδη. Επίσης, να ευχαριστήσουμε για την ιατρική υποστήριξη του διασώσεις Σαμαρίτες και την κυρία Τσιουγκάρη Μίρια. Επίσης, να θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα, επειδή είναι συνέχεια εδώ και βοηθάει με όλη τη δύναμη, τον κύριο Ντέμι Κωνσταντίνο, που είναι ψυχή εδώ του ομίλου. Πιτουρά. Συγγνώμη, τον Πιτουρά Κωνσταντίνο, συγγνώμη. Κοίτα, εσέ, συγγνώμη. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη στήριξη. Να αναφέρουμε και τους χορηγούς μας. Είναι ο Δήμος Κορινθίων, το ΚΙΠΑΠ Κορίνθου, το Καζίνο Λουτρακίου, ο Κεφερλής Γιώργος, ο Σταματόπουλος Ηλίας, ο Καραχρήστος Χρήστος, η Πίτσα Φαν, Πιέτρη Σκέτερη, Να είμαστε Φιτ, Κέντρο Ευεξίας, Σταμούλη Σιλία, Μαγειρίων Γίγαντες, Door Plan, Κέντρο Φυσικοθεραπείας Χαράλαμπος Δρόσος, Ψυκτική Θάλαμη Παπουτσής, Street Coffee, Ευχής Έργο, Ασλάνης Αυτοκήπιο και Δρόσος Σέρβις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο δίνουμε στον Πρόεδρο. Α, ένα λεπτό, συγγνώμη. Να σας διαβάσω την επιστολή που μας έστειλε ο Υπουργός Πολιτισμού Χρήστος Δήμας. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Όμιλο της Πέτσης Κορίνθου για την πρόσκληση στο σημερινό τουρνουά τένις ανδρών, που διοργανώνει για 18η φορά, στο οποίο δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρευρεθώ.
Η συνεισφορά του ομίλου είναι καθοριστική για την πόλη μας, έχοντας μιλήσει χιλιάδες συμπολίτες μας στο άθλημα του τέννις εδώ και πάνω από 36 χρόνια. Γι' αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την διοίκηση και τους προπονητές του ομίλου για τη συνεχή δουλειά και αφοσίωσή τους, αλλά και όλους τους μαθητές για την πειθαρχία και την προσπάθειά τους που δείχνουν διαχρονικά σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αθλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας και Υπουργός Πολιτισμού. Το λόγο σας. Καλησπέρα και από μένα, κυρία Μαριάννα Σούκολη, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή μας κάνατε και ξέρω ότι σας αρέσει το τένις. Κύριε Τιμολόν Πιέτρη, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, σας ευχαριστούμε και εσάς. Φίλες και φίλοι του τένις, η οικογένεια και όμιλος του τένις για μια ακόμα χρονιά, πιστοί στο ραντεβού τους, για 18η χρονιά καταφέραμε και υλοποιήσαμε και βγάλαμε εις πέρας αυτόν την τουρνουά αυτή τη βδομάδα με μεγάλη επιτυχία. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλους αυτές που πήραν μέρος, γιατί ήταν 41 φέτος. Περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για το χειροκρότημα όλη αυτή την περίοδο, τη βδομάδα που ήταν στην Κερκίδα και έδινε το δυνατό χειροκρότημα σε όλους αυτές, ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στο τελικό. Θέλω να συγχαρώ τους δύο νικητές, του φιναλής και ιδιαιτέρως ο Χρήστο, που για τέταρτη φορά παίρνει το τουρνουά του ομίλου μας, το τα Πάβια. Είναι ο πρώτος πολυνίκης μετά τον Γιακούμποβιτς και μετά τον Νίκο τον Ροβά, με τρία τουρνουά ο καθένας που έχουν κερδίσει. Ο Χρήστος τέταρτο φέτος, πρώτος πολυνίκης για τα Πάβια, για τον όμιλό μας. Χρήστο, συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αγαπάει ο όμιλος και πάνω σου ταιριάζει το τουρνουά μας. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτοί που συνέβαλαν και βοήθησαν για να γίνει αυτό το τουρνουά, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους χορηγούς που μας βοήθησαν για να φτάσουμε και να μπορέσουμε να διοργανώσουμε όλους αυτούς τους αγώνες. Ο όμιλος δεν σταματά εδώ. 18 με 24 Σεπτεμβρίου, διεθνές τουρνουά, κάτω των 14 ετών, για πρώτη φορά στην Κόρινθο. Ο όμιλος έχει δώσει εξετάσεις, η Ομοσπονδία στηρίζει όλο αυτό με πιέσεις που του Διοικητικού Συμβουλίου και με προσωπικές πιέσεις και στον κύριο Ζανιά και στον κύριο Σταματιάδη διεκδικήσαμε και πήραμε το τουρνουά αυτό. Θέλουμε τη βοήθειά σας, την παράστασή σας για να μπορέσει να υλοποιηθεί το τουρνουά. Ευελπιστούμε να φτάσουμε 100 με 150 άτομα για μία εβδομάδα. Ο Όμιλος Κορίνθου θα διοργανώσει το Διεθνές Τουρνά το Σεπτέμβρη. Θέλω να καλέσω την κυρία Μαριλένα Σούκολη για την απονομή και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τιμολέον Πιέτρη, και να μας πούν και δύο λόγια. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τόσο καλό τένις από τα νέα παιδιά, να δούμε τα Παύλια. Και φέτο ήταν μια πολύ δυνατή οργάνωση. Θερμά συγχαρητήρια και σε εσάς στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα παιδιά του Ομίλου Αντισφαίρησης Κορίνθου για όλες τις προσπάθειες και τώρα για όλη αυτή την εθελοντική εργασία. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές που συμμετείχαν και βεβαίως στους νικητές. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα σε όλες και σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην οικογένεια του ομίλου, γιατί νιώθω ότι είστε οικογένεια και αυτό βγάζει το παραέξω. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ πρώτον απ' όλα για το γεγονός ότι βλέπω τόσα παιδιά να τα φέρνετε στα γήπεδά μας. Δεν υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα από το να είναι η νεολαία στα γήπεδα και όχι οπουδήποτε αλλού. Πρώτον απ' όλα. Δεύτερον, το τι έχετε κάνει τις κορίτσες και τους κορίτσες να αγαπήσουν αυτό το άθλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ξεκινήσει από εσάς τους ίδιους. Και τρίτον, το ότι έχετε φέρει τόσο κόσμο από διάφορα μέρη, από την Αθήνα, από τη χώρα μας, και έχουν γνωρίσει και έχουν επισκεφτεί λόγω του αθλήματος που αγαπάνε την περιοχή μας και έχουν μάθει την πόλη μας. Το πιο σημαντικό, δηλαδή, συνδυάζεται ο αθλητισμός μαζί με τον τουρισμό. Και αυτό το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο από το στόμα εδώ του Προέδρου είναι μια φοβερή είδηση. Ουσιαστικά θα γίνει ένα ευρωπαϊκό γεγονός στην πόλη μας που αφορά καθαρά το τένις.
Εμείς ως Δήμος είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε δίπλα σας. Και ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να αναδείξουμε την περιοχή μας, θα είμαστε εδώ, το κάνουμε, το έχουμε αποδείξει άλλωστε τα τελευταία 4 χρόνια. Να είστε καλά, υγεία, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες και τους αθλητές που συμμετείχαν σε αυτή την διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλούμε τον αθλητή, τον Σταύρα Καδαμάτιο. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Πιέτρης. Έλα, Πρόεδρε. Και καλούμε και τον Αντωνόπουλο Χρήστο, τον ειδητή. Τον ειδητή θα κάνει η κυρία Σούπερ. Ευχαριστούμε για μια ακόμα τους φιλαλίστ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή τη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Όμιλος θα περάσετε από εκεί να σερβιριστείτε.